Την αντίθεσή τους στην εμπορευματοποίηση του νερού εξέφρασαν εργαζόμενοι στις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης, καλώντας τους βουλευτές να ζητήσουν την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που οδηγεί, όπως τόνισαν, στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Με αποφάσεις ολομέλειας του ΣΤΕ, 4 αποφάσεις, μία το 2014 και 3 του 2022, δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Παράλληλα, δεν μπορεί η ΡΑΕ να έρθει να μπει σαν επιβλέπων από πάνω και να γνωμοδοτεί από την Αθήνα για τις ΔΕΙΑ και γενικά για τις ΔΕΙΑ. Είναι το επόμενο βήμα, η ιδιωτικοποίηση του νερού. Γι' αυτό αντιδράμε. Θα βρει απέναντί της ολόκληρη την κοινωνία των πολιτών που στο τέλος θα κληθεί, συνάδελφες, συναδέλφισες, να σηκώσει στις πλάτες της την αβάσταχτη οικονομική διαχείριση της επερχόμενης ιδιωτικοποίησης των ΔΕΙΑ. Είναι ένας ιονός ιδιωτικοποίησης και νομίζω ότι όλα οδηγούν εκεί πλέον. Στις τάξεις των εργαζομένων επικρατεί ένα βρασμός, προχωρώντας σε διαμαρτυρία στον προάβλιο χώρο της ΔΕΙΑΗ. Το νερό δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση. Εμείς οι εργαζόμενοι με τον καθημερινό μας αγώνα έχουμε βάλει το νερό στα βλάκι και κυλάει μια χαρά. Δεν χρειάζεται αυτή η ρυθμιστική αρχή που πάνε να κάνουν. Η υπαγωγή των υδάτων σε ρυθμιστική αρχή δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι εξυπηρετεί πέρα από την ιδιωτικοποίηση του νερού αυτή καθ' αυτή και ζητάμε όχι μόνο την απόσυρση του νομοσχεδίου αλλά κυρίως την έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αυτά είναι το ενεργειακό κόστος των ΔΕΙΑ, είναι η έλλειψη του προσωπικού των ΔΕΙΑ. Το ΣΤΕ έχει αποφασίσει για το δημόσιο χαρακτήρα του. Είναι καιρός πλέον να σεβόμαστε όλοι, όλες οι κυβερνήσεις, μεν προηγούμενες και τωρινές και αυτές που θα έρθουν, το αυτονόητο και τους νόμους του κράτους. Εργαζόμενοι υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης, αδιαφορώντας προκλητικά για τα συμφέροντα των πολιτών, ενώ παράλληλα σημείωσαν ότι η θεσμική αυτή εξέλιξη θα επιφέρει ραγδαίες αυξήσεις στη τιμή του παρεχόμενου νερού προς τους πολίτες. Θεωρώ το νομοσχέδιο απαράδεκτο. Αυτό το λέω ξεκάθαρα. Προσπαθεί να ελέγξει τις ΔΕΙΑ. Ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχει ούτε ΔΣ ούτε Δημοτικό Συμβούλιο, διότι όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται στην Αθήνα. Αν το τιμολόγιο θεωρείται φτηνό, θα το ακριβένουν, θα υπάρχουν πρόστιμα. Ο κατήφορος της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνεχίζεται. Η ιδιωτικοποίηση του νερού, ενός δημόσιου αγαθού πρώτων πυλών. Είναι απαράδεκτο, είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους, είναι πρόκληση για το λαό μας. Προφανώς δεν το επιτρέπουμε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Συνταυτιζόμαστε με τον αγώνα των εργαζομένων στη ΔΕΙΑ για να μην ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες των νερών, να υπάρχει φθηνό νερό και ποιοτικό. Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αίτημα των εργαζόμενων των ΔΕΙΑ προκειμένου να μην ιδιωτικοποιηθεί και το νερό. Παράλληλα έκαναν σαφές ότι θα διαφυλάξουν το δημόσιο κοινωνικό αγαθό που είναι πηγή ζωής ως υποχρέωσή τους για τις επόμενες γενιές.